Εδώ στο στούτιο κυρίες και κύριοι, γιατί έχω να σας πω ότι με αφορμή ένα μήνυμα ακολούθησαν πάρα πολλά μηνύματα τηλεθεατών, μαμάδων, μπαμπάδων, καθηγητών που λένε ότι η Κατερινά ε, το Μουντιάλ είναι και ωραίο, ξέρω εγώ να το παρακολουθούμε, το βλέπουμε ε, όμως τα παιδιά μας στο σχολείο παίρνουν τα διάφορα τα ηλεκτρονικά και δεν κάνουν μάθημα, δεν θέλουν μάλλον να κάνουν μάθημα. Θέλουν να βλέπουν το σκορ ή να βλέπουν ακόμα και ζωντανά του αγώνε που διεξάγονται την ώρα που είναι στο σχολείο. Και εγώ σκέφτηκα εκείνη την ώρα να αφαιρέσει τι ταμπλέτσε. Mm. Τα τάμπλετ εννοώ. Να αφαιρέσει τα, τα κινητά. Mm. Θα τα παίρνουν κρυφά. Να θυμώσει. Να βάλει αποβολή. Μόνο ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι σχολικό ψυχολόγο, μπορεί να μα βοηθήσει. Καλημέρα κύριε Γιώργο Πογάρτζη, τι κάνετε. Καλημέρα, καλημέρα. Ήθελα τη συνδρομή σα πάνω σε αυτό. Γιατί και εγώ έχω παιδιά στο σχολείο και έχω και εγώ αγόρι το οποίο ασχολείται με το ποδόσφαιρο και γίνεται όντω στο σχολείο, ειδικά την ώρα του ενός του αγώνα που είναι στο σχολείο. Αν είναι και κανένα καλός αγώνα, δυνατός, δεν έχουν προσοχή στο μάθημα. Τι μπορούν να κάνουν τα σχολεία οι εκπαιδευτικοί, Είναι αλήθεια να δώσουμε μια καθοδήγηση. Αγαπητή Κατερίνα, αν μου επιτρέπεις. Απλά, περιμένοντας τη σειρά μου να μπω μέσα... Ακούσατε πολλά. Ακούσα διάφορα. συμβαίνει. Επειδή η πολιτική και με ΙΤΑ και με και τα θέματα τα οποία συζητάμε εδώ, δυστυχώς έπαιζε συνέχεια στο μυαλό μου, επαναλαμβάνεται συνέχεια. Ε, τον vu. Α, ναι. Ο, ο, το το, το συνεχόμενο επαναλαμβανόμενο. Το έχω ξανά, ναι, 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 ναι. Και ε, θυμούμε πραγματικά το το, το, το κομμάτι ε, με, το, με τα σχολεία που συζητούμε και του πολιτικού. Ε, το, το επαναλαμβανόμενο ότι πάντα το μετά των εκλογών που ακούν όλοι τον πολίτη και παίρνουν τα μηνύματα ναι. κάθε προεδρικέ, κάθε βουλευτικέ, κάθε. Θυμίζει με χαρακτηριστικό εισαγωγικό, εισαγωγική δήλωση του, του εκάστοτε, των ναι. εκάστοτε πολιτικών στην ανάλυση τη εκλογική διαδικασία. Ε, τι κάνουμε. Ναι. Το ίδιο ε, και εδώ, πάντα παίρνουμε ε, τα μηνύματα και πάντα τα επεξεργαζόμαστε, αλλά πάντα επιστρέφουμε πίσω με την ίδια τοποθέτηση ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ε, Δυστυχώ, για άλλη μια φορά ε, επιβεβαιώνεται το κομμάτι είναι ότι η παιδιά μας βρίσκεται στον αναπνευστήρα. Mm. Βρίσκεται σε μια διαδικασία όπου τα πραγματικά κίνητρα σε ό,τι σχέση να κάνει με την παιδαγωγική διαδικασία ε, της εκπαίδευση, εξαλήφονται, εξανεμίζονται ε, μέρα με την ημέρα, χρόνο με το χρόνο. Ε, και επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η, η τεράστια ανησυχία τη, η οποία διατυπώνεται επαναλαμβανόμενα ότι ε, η, η πορεία του σχολείου κάπου χάνεται. Mm -hmm. ε, χάνεται γιατί όταν υποφυσιολογικές συνθήκες, το οποιοδήποτε δί, αγώνας εν, εντός εκτός εισαγωγικών, mm -hmm. Ε, αποτελεί πολύ πιο ενδιαφέρον από το οτιδήποτε συμβαίνει εντός των σχολικών τάξεων και το οτιδήποτε ε, πρέπει να το διευκρινίσουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί το οτιδήποτε ε, σημαίνει ότι προκύπτει ε, και από τις ίδιες δυσκολίες του συστήματος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος... Ε, έχει το παιδαγω... την, την παιδαγωγική την προσέγγιση, ναι, ε, δημιουργά ναι. τα κίνητρα για Μάλιστα. μάθηση, ε, δημιουργά όλα εκείνα τα... τα απαραίτητα εχέγγυα για να εμπλέξει του μαθητές του mm. στη διαδικασία ναι. ε, ε, της παράδοσης του μαθήματος, της εξετάσεις του μαθήματος κλπ. Όταν ήδη οι μαθητές έχουν εσωτερικευμένα κίνητρα για μάθηση, τότε δεν θα μιλούσαμε καν για το συγκεκριμένο θέμα. Μιλούμε όμως γιατί υπάρχει αυτή η απουσία όλων των κινήτρων για να διατηρούν τα παιδιά σε μια διαδικασία μάθησης. Να θέλουν να είναι εκεί. Ακριβώς. Να θέλουν να είναι εκεί να... καταρχάς. Το να θέλουν από να την αρχή. Εκεί, να να θέλουν να μαθαίνουν. Να θέλουν να παρακολουθούν, να θέλουν να. Να έχουν ενδιαφέρον, ρε παιδί ναι, μου. Ναι. Να ξεκινάει η μέρα του και να λέει: Σήμερα θα μάθω κάτι και θα το κάνω και με πάρα πολύ κέφι, αλλά θα το κάνω και διαφορετικά θα uh, υπάρχει αυτή να μην είναι αισθημένο ο στον πίνακα να αντιγράψετε. Καταλάβατε, ναι, καταλάβαμε, όχι, ναι, ναι, καταλάβαμε. Εντάξει, δεν μπορώ να σα εξηγήσω, αν έχουμε χρόνο, γεια σας, πάμε την επόμενη μέρα. Ναι. και όταν, όταν, έρχεσαι και δίνει κάτι το οποίο προσφέρει κινήτρων και προσφέρει ικανοποίηση ε, ή ε, άμεσα ή έμμεσα ο οποιοσδήποτε αγώνα πέραν του ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, mm. <σκυρίτωνα> πούμε, ε, 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 έχουμε και το άλλο το πράγμα, το οποίο αναδεικνύεται ως παραπλευρή πληροφόρηση πουλούντων, που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία τα οποία έχουμε, ότι αρκετά παιδιά έχουν θέμα με τον τζόγο. Α, ναι, το στοιχηματικό ε, το κομμάτι. Οποίο... Ξεκινά από τέτοια ηλικία, ε! Α, συγγνώμη. Από, 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 από πολύ νωρίς. Και ε, πρέπει να επίση να το λάβουμε στα υπόψη μα, γιατί η πρόσβαση στην πληροφόρηση μέσω τη χρήση τη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα να ε, υπάρχουν ασφαλιστικέ δικλείδε. Έτσι, για να μην παρεξηγόμαστε, υπάρχουν ασφαλιστικέ ναι. Δικλίδες σε ό,τι αφορά την τι online στοιχηματική δραστηριότητα, ναι, ναι, ναι. ανήλικων κλπ, κλπ, κλπ. Αλλά ε, είναι απλά ένα, ένα, μέτρο. Δεν είναι Σωστά, το όλο. Σωστά, γιατί μπορεί, για παράδειγμα, η οικογένεια να αφήνει, να επιτρέπει και όχι μόνον, και μέσα Λέω. από άλλα προφίλ και μέσα από άλλου λογαριασμού. Άρα έχουμε και το κομμάτι το οποίο αναδεικνύεται του, του τζόγου των ανήλικων. Έχουμε το κομμάτι των εκπαιδευτικών εντό τάξη, εκτό τη τάξη, mm. ε, έχουμε το κομμάτι των εκπαιδευτικών, γιατί σε κάποιου εκπαιδευτικού. Ε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα ενώ σε κάποιου άλλου γίνεται. Σε κάποια μαθήματα γίνεται, σε κάποια δεν γίνεται. Σε κάποιε τάξει ναι, σε κάποιε τάξει όχι. Σε κάποιε τα... τάξει αφήνουν, αφήνουν ενδεχομένω, του λένε τα τελευταία δέκα λεπτά, αν ναι, δεν δείτε. Η... Για να γλιτώσουν τον καφκάν και να έχουν... Ναι, ναι, ναι. Να... Είναι εντό εισαγωγικών, είναι εκτό εισαγωγικών. Άρα, τούτα όλα τα στοιχεία πρέπει να μα προβληματίσουν. Γιατί στο τέλο τη ημέρα θέλει μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία να στηρίζει και τον πιο. Ε, ε, το, το μαθητή με την περισσότερη ανάγκη ποιοτική και ποσοτική της αλλά την ίδια ώρα να στηρίζει και των εκπαιδευτικών Είναι. με την περισσότερη ανάγκη υποστήριξης για να διεκπαιρεώσει το εκπαιδευτικό του έργο Ωραία, άρα ε, ε, καθοδήγηση θέλω, δεν ξέρω συμβουλή, καθοδήγηση θα έλεγα καλύτερα Ναι επειδή ξέρουμε ότι και τα 14 χρόνια, 14χρονοί, 15χρονοι, 16 χρόνοι έχουν τη δύναμη αν θέλουν να επιβάλλουν λίγο και τη γνώμη του και την άποψή του. Ναι. Απλάτε κυρία, αφήστε μα, άλλο είναι πολλά αυτό, Πρώτη τη που θα φύγω από τον αγώνα ναι. πολλά πράγματα που συμβαίνουν. Μην γελιόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει τρόπο να του φέρει, θα το πω να του καλοπιάσει, να του δώσει κάτι για τι να κάνουν οι καθηγητέ, τι να κάνουν οι μαθητέ. Τι να κάνουν οι γονεί. Κοιτάξτε, το, το, το συγκεκριμένο θέμα είναι συστημικό. Δηλαδή, δεν, δεν μπορεί να το εντοπίσει και να παρεμβεί μόνο σε έναν πλαίσιο στο ναι. οποίο αναπτύσσεται. Mm. Άρα, η οποιαδήποτε παρέμβαση αποκλειστικά και μόνο στον χώρο του σχολείου θα φέρει τα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ε, από την άλλη, ίσω να είναι πιο εύκολο διαχειρήσιμο εντό εισαγωγικών από την πλευρά των γονιών mm. το συγκεκριμένο ζήτημα. Θυμάστε για κάποια άλλα θέματα, λέγαμε ότι ο πιο καλό χώρο παρέμβαση είναι το σχολείο, γιατί υπάρχει η δομή, υπάρχει το σύστημα, αν υπάρχουν mm. όλα τούτα. Άρα είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμο. Για το συγκεκριμένο, θεωρώ ότι το κομμάτι του σπιτιού τη οικογένεια χρήζει της υποστήριξη ναι. για να μπορέσει να υποστηρίξει τον έφηβο, γιατί ακριβώ χρειάζεται η, η, η συνειδητή διαδικασία ε, υποστήριξη από πλευρά των γονιών να έρθει κοντά στο παιδί. Ναι. Να, να μάθει περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Να, α, αν είναι σε μια ηλικία που μπορεί να καταλάβει κλπ. α ας κάνουν κάποια πράγματα μαζί. Mm. Παρά το, το πίσω από την πλάτη των γονιών. Έτσι ώστε... Πρε, ναι, όντως. ναι, γιατί με τον τρόπο το φέρνεις πιο κοντά, δημιουργάς, ενισχύεις του διάβολου επικοινωνία μαζί με το παιδί. Έμπει πιο κοντά σου, έχει περισσότερο έλεγχο σε πραγματικό χρόνο για εκείνο το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Μοιράζεται μαζί σου τι ανησυχίε σου, τους φόβους του φόβου mm. σου. Ε, να ανοιχτό τα... να μιλήσει. Ναι, 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 είναι... Δεν φοβάται, δεν ναι, ναι, θα ναι, το κάνει πίσω, δεν θα το κάνει μπροστά σου. Σκεφτείτε, κυρία Αγαπητού, έναν παιδί, έναν έφηβο, ο οποίο σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι μόνο το απλά να παρακολουθήσει έναν, έναν αγώνα. Είναι mm -hmm. και όλα εκείνα τα οποία έρχονται μαζί του. Και επιστρέφω στο κομμάτι του τζόγου. Γιατί οι, οι, όλες οι ενδείξεις μας δείχνουν ότι πάμε κατά βαρβάρων. Ε, όταν έναν παιδί σε μια ηλικία των 15 χρονών, των 16 χρονών, έχει την πρόσβαση mm -hmm. σε αυτή τη δραστηριότητα, την οικονομική δυνατότητα να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία και κατ' επέκταση την απώλεια mm -hmm. ε, χρηματικού ποσού, τι, τι το πράγμα. Δημιουργά εξάρτηση, δημιουργά άλλε καταστάσει. Ναι, ναι. Άρα, ε, κοινό που θέλουμε να έχουμε ουσιαστικά είναι να ενισχύσουμε την επικοινωνία μα. Γιατί δεν είναι ένα πρόγραμμα παρέμβαση, παραδείγματο χαρή, για να μην βλέπουν τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Ναι, ναι. είναι, είναι, τι είναι εκείνο το πράγμα το οποίο σημαίνει και για ποιους λόγους γίνεται. Mm. Και οι λόγοι είναι πολύ διάστατοι. Όπως επίσης δεν είναι όλα τα παιδιά. Ναι. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά σε μια διαδικασία μαθησιακή εντό του χώρου τη τάξη δεν θα το κάνουν. Εδώ, συγκρατούνται. Και λένε, Όχι, παιδιά, θα το κάνω εγώ. Οι, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον, Α, αλλά δεν μπορεί να χαλάσει. Και... Και αλλάξαρε το Μοντιάλ, βάρτε κάτι άλλο στη θέση του τούτου. Ναι, ναι, απλώ. Οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. ναι, Ακριβώ. όπως σωστά ετέθηκε προηγουμένω, είναι η αφορμή για τη συζήτηση. Ναι, ναι, σωστό. Είναι η αφορμή. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα σας έχουμε κοντά μα. Έχουμε εκλογέ. Δύο κιόλα. Είναι δύο σε ένα διάστημα. Οπότε θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πογιατσίτη. Είστε καλά. Καλημέρα.